τελειόφυτος μουσικού σχολείου. Έχει αριστείο δραματικής σχολής. Έχει παρακολουθήσει μαθήματα κιθάρας, τραγουδιού, φωνητικής, ενώ έχει σπουδάσει και χορό. Η Αντιγόνη Ψυχράμη έχει συμμετάσχει σε συναυλίες με καταξιωμένους καλλιτέχνες, ενώ έγινε ευρέως γνωστή ως Πόπι το 1997 δίπλα στο Γιώργο Νταλάρα. Με λένε Πόπι, σαν τη γιαγιά μου την Καλλιόπη. Αχ, να με λέγανε Κυβέλη, μου πηγαίνει πιο πολύ αυτό το λάμδα με το ή. Ακολούθησε μια δεκαετία με συνεργασίες σε θεατρικές και μουσικές παραστάσεις και το 2010 αποφάσισε να πάει στο Greek Idol. Αυτή η μηταμένη, έωνες παγωμένη. Ενώ με το τραγούδι It's All Greek to Me πήρε μέρος και στα προκριματικά της Eurovision. It's all Greek to me and I just can't see why you wanna be without me. Στα προσωπικά της, εδώ και λίγα χρόνια, έχει δεσμό με τον κωμικό Σωτήρη Καλυβάτση. Όσο για το θέμα του γάμου, τι απαντούν και οι δύο? Πρέπει να κάνουμε πολλά παιδιά, να παντρευτούμε όλοι, να κάνουμε πολλά παιδιά. Να παίρνουμε και τα πίδα. Να πάρουμε την Ελλάδα πίσω, πλάκα κάνετε. Σκέφτεστε κάτι τέτοιο, θα σκεφτόσετε να... Είμαστε στο πόδι, το σκέφτομαι. Σαν γυναίκα δεν πρέπει να ντυθεί με φούλα. Όταν έρθει η ώρα. Μια μέρα, μια μέρα, μια μέρα θα σε παντρευτώ. Συγχαρητήρια. Αντιγόνη μου, καλησπέρα, καλώς ήρθες στο Made in Star. Καλώς σας βρήκα, γεια σας. Λάμπεις όταν χαμογελάς και μίζει και φωτίζει όλη η οθόνη. Να είστε καλά κι εσύ. Όχι, αλήθεια το λέω. Λοιπόν, Αντιγόνη μου, θέλω να πάρουμε λίγο τα πράγματα, όχι από την αρχή της καριέρας σου που ξεκινάει από τα παιδικά σου χρόνια ακριβώς, αλλά από το παρόν και αναφέρομαι φυσικά στην παράσταση Rent που θέλω να σου πω ότι σε είχα δει πέρυσι, με Γιώργο Καραδήμου όμως. Α, με τον Γιώργο. Και είχα συγκλονιστεί. Ειδικά με σένα, τι να σου πω, σε έχω δει να τραγουδάς, αλλά να ερμηνεύεις και σε μια τόσο δύσκολη παράσταση, στο ρόλο της Μίμη. Να είσαι καλά, στις Μίμη. Μίμη, έτσι ακριβώς. Θα θυμάσαι τα ονόματα. Πώς δεν τα θυμάμαι. Λοιπόν, πάμε όμως λίγο στο σήμερα. Πιο συγκεκριμένα με νέο παρτενέρ Κώστα Μαρτάκη και ένα φίλι. Με τον Κώστα Μαρτάκη. Επίσης, συγγνώμη, έχουμε άλλες δύο αντικαταστάσεις. Την Άντια την Κοντογιώργη και τον Δημήτρη τον Μακαλιά, που είναι δύο βασικοί ρόλοι στο έργο. Έχουμε λοιπόν τρία νέα μέλη στην ομάδα. Τι θες να σου πω? Εγώ θέλω να μου πεις για το φιλί, γιατί είναι και παράκληση μιας συνεργάτηδός μας εδώ στο κανάλι που έχει μια ψύχωση με το Μαρτάκι και μου λέει πέρυσι δεν ήταν έτσι η παράσταση. Ολόιδια ήταν η παράσταση. Και πέρυσι και πρόπερσι, μόλις στους παρτενέρ είναι το ίδιο. Ωραία, μα αφού μιλάμε για το ίδιο, εννοείς το ίδιο είναι και το φιλί, γιατί ναι, μεν είναι καθαρά για τους επαγγελματικούς λόγους, αλλά εντάξει, άλλο τώρα να σε φυλάει ένας κούκλος. Μα όλο αυτό γίνεται στα πλαίσια του έργου. Εννοείται. Όλα τα παιδιά κούκλοι ήταν, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Καλά, πάντως Αντιγόνη μου, από αυτό που βλέπω εγώ τώρα. Ναι. Έτσι έχω πάθει κάτι, είναι η αλήθεια. Δηλαδή, δεν βλέπω αυτό το υπέροχο φιλί τώρα και κάτι μου έρχεται. Φιλάει ο ρεαλιστός. Μέσα στα πλαίσια της παράστασης, με τον Κωστή φιλιόμαστε αρκετές φορές. Αλλά πιστεύω ότι το έργο περνάει πιο σημαντικά μηνύματα από αυτό το πράγμα. Έτσι. Μιλάει για τις σχέσεις, μιλάει για τη ζωή, μιλάει για τα όνειρα. Είναι μια παράσταση πάρα πολύ επίκαιρη. Πολύ επίκαιρη, Αντιγόνη μου. Ναι, και προσκαλώ και τον κόσμο να έρθει μαζί. Θέλω να πω ότι είμαστε από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Βεάκη, στο κέντρο, σε ένα πάρα πολύ όμορφο θέατρο, ότι παίζουμε Τετάρτες 6 ώρα και Πέμπτη με Κυριακή 8. Και Σάββατο έχουμε διπλή. Αυτό με τη διπλή, εσύ Αντιγόνη μου, μας τα είχε πει και ο Άρης εδώ που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Και ειδικά εσύ πρέπει να χύνεις όχι υδρότα, γιατί όταν δείτε την παράσταση τώρα θα καταλάβετε τι εννοώ, ειδικά για το ρόλο της Αντιγόνης και επιμένω. Αλλά δεν θα πω λεπτομέρειες. Η ερώτηση είναι μία, Αντιγόνη. Φιλάει ωραία. Ο Κώστας Μαρτάκης. Να την. Η ερώτηση είναι πολύ. Πολύ, πολύ ωραία φιλάει. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πολλές γυναίκες θα ήθελα να ήταν στη θέση σου, Αντιγόνη. Πάρα πολύ. Και το θέμα είναι ότι φιλάει μόνο. Πιάνει κιόλας ο Κώστας Μαρτάκης. Βέβαια. Ο Κωστής μια χαρά. Είναι ένα πολύ καλό παιδί. Υπερταλαντούχο. Το θαυμάζω για πολλά πράγματα. Και χαίρομαι γιατί δέσαμε πάρα πολύ. Δέσαμε πολύ, αυτό είναι αλήθεια. Δέσαμε και δουλέψαμε πάρα πολύ σκληρά για να βγει όλο αυτό. Έχουμε κλείσει πάρα πολλές ώρες δουλειάς. Έτσι. Και τον ευχαριστώ για τη συνεργασία του και που ήταν τόσο δοτικός. Και ειδικά πράγματα. Για ένα άτομο που δεν το έχει ξανακάνει αυτό, έτσι. Και επειδή είσαστε και μαζί την περισσότερο της παράστασης, το χρόνισε και εσύ με την καλή την έννοια του εννοώ, έτσι. Επίσης, επειδή ο Κωστής δεν το έχει ξανακάνει αυτό, έπαθα σοκ γιατί καθόταν 13 ώρες, 18 ώρες, δούλεψε πάρα πολύ σκληρά. Έτσι είναι. Για όλο αυτό. Και
Το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ καλό. Είμαστε σίγουρες. Και αυτό βγαίνει κιόλας, δηλαδή φαίνεται ότι υπάρχει χημεία μεταξύ σας. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, Αντιγόνη μου, πριν σε βομβαρδίσουμε εμείς με τις δικές μας ερωτήσεις, γιατί πίστεψέ με, δεν έχεις ακούσει τίποτα ακόμα, θα ήθελα να πάμε να δούμε τι έχει να ρωτήσει ο κόσμος εσένα, που συναντήσαμε και ξέρω ότι θα σε έχουμε καλεσμένη μας. Ωραία. Θα φορέσεις σύντομα νηφικό? Όχι, είμαι μικρή για αυτά ακόμη, δεν σκέφτομαι κάτι τέτοιο. Ο γαμπρός είναι μεγάλος για γάμο. Αλλά εσύ είσαι μικρή, ο γαμπρός. Εγώ είμαι μικρή ακόμα για γάμο, σκέφτομαι τη δουλειά μου και αυτά. Έτσι. Εμείς έχουμε να κάνουμε ερωτήσεις περί τούτου, αλλά το αφήνουμε για την συνέχεια. Επόμενη ερώτηση, παρακαλώ. Τι θα προτιμούσες, μία ήσυχη ζωή με οικογένεια και παιδιά, μία γυμνή φωτογράφηση για 500.000 ευρώ ή μία αποστολή στην Αφρική για ένα μήνα με τους γιατρούς του κόσμου? Το τρίτο. Δηλαδή, αποστολή για ένα μένα. Και το περίμενα ότι θα το απαντήσει αυτό, Αντιγόνη μου. Από τα τρία, το τρίτο θα επέλεγα. Ναι, από αυτά τα τρία. Δεν εννοώ ότι είναι σκοπό ζωή σου αυτό, αν έχει την επιλογή. Ναι, το τρίτο φυσικά. Τι? Λοιπόν, ναι. Τίποτα, Αντιγόνη μου, τίποτα. Λοιπόν, να συνεχίσουμε από την επόμενη ερώτηση, παρακαλώ. Πόσες φορές έκανες πρόβα το φιλί με το Μαρτάκι πριν βγει στη σκηνή? Δεν το κάναμε πολλές φορές με τον Κωστή πρόβα. Ήτανε... Μας βγήκε πάνω στη σκηνή. Στην πρώτη μέρα που είχατε την παράσταση. Γιατί ξέρεις, οι ηθοποιοί καμιά φορά δεν το κάνουν στην πρόβα το φιλί, το αφήνουν για την πρεμιέρα. Όχι την επίσημη. Εντάξει, δοκιμάσαμε, μαρκάραμε να δούμε τις κινήσεις, επειδή στο σημείο που γίνονται τα φιλιά είναι χορευτικά πιο πολύ. Οι κινήσεις είναι πιο πολύ χορευτικές. Ναι. Εντάξει. Καμία. Δεν έχω να πω κάτι άλλο γι' αυτό. Είδες, Αντιγόνη μου, όμως όντως έτσι είναι. Πολλοί ηθοποιοί το κάνουν αυτό το πράγμα και στην τηλεόραση και στο θέατρο. Δεν είναι κάτι πρωτότυπο. Είναι το ότι είστε πολύ όμορφο θεατρικό ζευγάρι. Και αυτό όταν το βλέπει ο άλλος είναι σαν να το ζει λίγο. Περνάτε να μας δείτε να δείτε πώς γίνεται. Σαφώς. Πώς γίνεται να φυλάς έναν. Και αν θέλετε να δοκιμάσετε κιόλας, δεν έχω πρόβλημα. Πώς να φυλάς τον παρτενέρ μου. Το Μαρτάκι, δεν ξέρω. Να αρπάξουμε τον Κώστα Μαρτάκι, θες να πεις. Ορίστε. Εννοείς να δοκιμάσουμε με τον Κώστα Μαρτάκι? Ό,τι θέλετε. Α, ό,τι θέλετε. Αντιγόνη. Αποκλείται interactive. Αυτό σημαίνει, Αντιγόνη, ότι δεν αισθάνθηκες και καθόλου μηχανία κατά τη διάρκεια του φιλιού. Μα εκείνη την ώρα δεν φυλάω εγώ τον Κώστα. Εννοώ ότι γίνεται όλο αυτό στα πλαίσια του έργου. Δεν είναι... Δεν υπήρχε λόγος να νιώσω κάπως αμήχανα. Το έχω ξανακάνει έτσι κι αλλιώς και με τον Πάνο το Μουζουράκι και με τον Ισαία το Ματιάμπα και με τον Γιώργο τον Καραδήμο. Φέρεις και τρεις. Ναι. Πώς είναι να φυλάς. Δεν έχω κάποιο θέμα. Πώς είναι να φυλάς κάποιον με τον οποίο δεν έχεις ερωτική σχέση? Εκείνη την ώρα δεν αισθάνομαι κάπως. Όχι. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Ναι. Λοιπόν, Αντιγόνη μου, επόμενη ερώτηση από τους τηλεθεατές. Ναι. Έχει αλλάξει ο χαρακτήρας από τότε που είσαι μαζί με τον Καλυβάτση? Τι ερώτηση? Φαντάζομαι ότι εννοεί ότι είσαι με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι κωμικός, τουλάχιστον εμείς έτσι τον έχουμε γνωρίσει. Βέβαια, πάντα όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες κρύβουν μια πιο ευαίσθητη πλευρά, έτσι. Τώρα δεν ξέρω αν τι εννοεί. Αν έχεις επηρεαστεί γενικά από τη σχέση σου και αν σου έχει αλλάξει κάπως το χαρακτήρα προς το καλύτερο, δεν είναι. Όπως ήμουν, είμαι και θα. Θέλω να πιστεύω ότι θα είμαι και στη συνέχεια. Και στην ουσία αυτό αγαπάει ένας άνθρωπος όταν επιλέγει να είναι μαζί μας. Το γεγονός ότι πάει και μένει στη θάλασσα μέσα προφανώς σημαίνει πολλά, έτσι δεν είναι? Δεν σας άκουσα. Το ότι μένεις σε ένα σκάφος, δηλαδή αλλάζει τον τρόπο ζωής, προφανώς έχει αλλάξει και σε έναν την ίδια. Για μένα λέτε? Ναι. Για μένα. Γιατί να πούμε ότι ο Σωτήρης Καλυβάτσης δεν μένει σε ένα σκάφος. Ναι. Δεν μένει σε ένα σκάφος? Εγώ όχι. Ο Σωτήρης μένει. Άρα, ναι, αρκετές ώρες θέλω να πω ότι τη ημέρα θα περνάει κάποιος ένα σκάφος παρέα με τον αγαπημένο του. Ναι. Αυτό και μόνο είναι μία αλλαγή. Δηλαδή, κανονικά η γυναίκα τραβάει τον άντρα και του λέει: θα έχουμε ένα σπίτι πολύ ωραίο, θα βάλουμε τα έπιπλά μας κτλ. κτλ. Δεν τρέχει στη θάλασσα σαν τον Captain Hook. Ναι. Αντιγόνη μου, ναι. Δεν απαντάει. Ναι. Εντάξει, πολύ ωραία. Δεν έχω να πω κάτι. Μπορεί να σου αρέσει και σαν να αυτό. Εγώ έχω να πω ότι μου αρέσουν πάρα πολύ σε ζευγάρι και μου αρέσει αυτό το εναλλακτικό και το ροκ. Ναι, παιδιά. Λοιπόν, Φραντζέσκα μου. Γενικά είναι έτσι χαμηλών τόνων σαν ζευγάρι. Με τον Κώστα Μαρτάκη, πες μου μια αντίδραση που είχε ο Σωτήρης Καλυβάτσης όταν σας είδε σε αυτό το παθιασμένο φιλί. Εντάξει, ξέρω ότι είσαι εξαιρετική επαγγελματίας. Αλλά σαν άνθρωπο, έτσι, τι σου είπε στα παρασκήνια? Αγάπη μου, ήσουν φοβερή, τον φίλησε εκπληκτικά.
Τίποτα, δεν είχε να μου πει κάτι ο Σωτήρης. Ότι ταιριάζω πολύ με τον Κώστα μου. Ότι ταιριάζει πολύ. Ταιριάζουμε, σαν ζευγάρι, ταιριάζουμε. Ωραίο σχόλιο έκανε. Εσύ, Αντιγόνη, θάλασσες, έτσι, τον τρόπο ζωής που ακολουθείς, είτε κάποια πράγματα στα επαγγελματικά σου για τον σύντροφό σου. Όχι, ούτε εγώ, όχι. Ούτε ο σύντροφός μου θα θέλα να αλλάξει κάτι, ούτε εγώ. Έτσι. Αντιγόνη μου, δεν ξέρω τώρα πέρα από την παράσταση, αν έχεις χρόνο τουλάχιστον, γιατί ναι, μεν τραγουδάς στο Rent, αλλά από εκεί και πέρα έχεις κάνει πολύ ωραίες συνεργασίες μουσικά, στο ρόλο της ερμηνεύτριας. Συγγνώμη, σε διακόπτω, Νικόλετα μου. Ναι. Θέλω να πω ότι βρίσκομαι και στο Fever, στο πλάι του Οικονομόπουλου, της Δέσποινας Βανίτη και της Έλλης Κοκκίνου. Α, σούπερ. Είμαστε κάθε Παρασκευή και Σάββατο στο Fever. Πάμε πάρα πολύ καλά και συνεχίζουμε. Σας προσκαλώ και εκεί να έρθετε. Εννοείται. Μετά το θέατρο. Μετά το θέατρο. Και εγώ μετά τις παραστάσεις θα τρέχω στο μαγαζί. Ξέρεις τι θέλω να σου πω, Αντιγόνη μου, γιατί είναι και μέρα σήμερα ιστορική, όπως λέει και ο Στάθης, και αστειεύεται, γιατί ακούσαμε για πρώτη φορά τα τραγούδια της Eurovision. Εσύ είσαι ένα πρόσωπο το οποίο έχεις συμμετάσχει στους προημιτελικούς για την Eurovision. Μάλιστα, αφού σε γνωρίζω, τώρα έχω και να σου πω ότι δεν πίστευα ότι ήσουν εσύ, γιατί σε έχω συνηθίσει σε πιο ροκ, σε πιο να είσαι τραγουδίστρια της σκηνής, της ροκ σκηνής, της μπουάτ. Και είδα ξαφνικά μια γυναίκα με το κοντό της να χορεύει απίστευτα. Σε ρυθμούς R&B θα μπορούσαμε να πούμε. Και παρόλα αυτά όμως ήταν κάτι που σου πήγαινε και ούτε το παρεξηγείς και λες τώρα τη δουλειά έχει αυτή η κοπέλα που είναι του εναλλακτικού και του ποιοτικού εντός εισαγωγικών να είναι στο Eurovision. Ναι. Ναι. Το έκανες. Δοκίμασα κάτι καινούργιο, ναι.